Ξεπεράστηκαν και τα τελευταία εμπόδια για την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ προκειμένου να ολοκληρώσει την τρίτη και τελευταία φάση της διαδικασίας συνταγματικών αλλαγών. Ύστερα από τη νέα ανεπίσημη συνάντηση με τους δύο βουλευτές του Αλβανικού Κόμματος Μπέσα, υπήρξε συμφωνία προκειμένου να υπερψηφίσουν και εκείνοι τις συνταγματικές τροποποιήσεις που απορρέουν από την Συμφωνία των Πρεσπών. Οι δύο βουλευτές πίστηκαν ότι τα αιτήματά τους γύρω από το θέμα της υπηκότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αργότερα με νομοθέτημα και να μην αποτελέσουν τμήμα της συνταγματικής αναθεώρησης.